Ο Δήμαρχος Θάσου Κωνσταντίνος Χατζημανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχαίολαος Γρανάς, η προϊσταμένη της Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μαρία Νικολαίδου και ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος παρέθεσαν συνέντευξη τύπου χθες Πέμπτη στο κτίριο Καλογερικό στη Θάσο. Σκοπός της συνέντευξης ήταν η ενημέρωση για την ιστορική και αρχαιολογική αξία του αρχαίου θεάτρου της Θάσου, για την πρόοδο των εργασιών αναστήλωσης που πραγματοποιούνται, καθώς και για τις δράσεις του διαζώματος. Νωρίτερα, μάλιστα, ο κύριος Μπένος είχε επισκεφθεί το αρχαίο θέατρο Θάσου. Χαρά μου που στο νησί μας βρίσκεται το διάζωμα και πλέον και το δικό μας αρχαίο θέατρο είναι μέλος αυτής της πολύ σπουδαίας οικογένειας. Έχουμε μαζί μας και ευχαριστούμε τον κύριο Μπένο, τον κύριο Θέμελη, τον καθηγητή, την κυρία Μαρία Νικολαίδου, η οποία εργάζεται με πάρα πολύ αγάπη για τον τόπο μας, από την θέση που υπηρετεί, τον κύριο Γρανά, τους ανθρώπους επάνω της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, ενός μνημείου, το οποίο δεν είναι μόνο το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο του νησιού μας, αλλά και τα σημαντικότερα της πατρίδας μας, αλλά και το πιο σημαντικό σχολείο για μας τους Θάσιους. Αυτό που λέω πάντα, ότι τα πρώτα γράμματα τα έμαθα σε αυτό το σχολείο, γιατί πριν μάθω γραφή και ανάγνωση, άκουσα τον λόγο των ποιητών. Γι' αυτό λοιπόν, με πολύ αγάπη, το αγκαλιάζουμε σαν κοινωνία και βεβαίως εδώ χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιτέλους πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, πάνω στις αρχές της αναστηλωτικής επιστήμης και της αρχαιολογίας, έχει ξεκινήσει η αναστήλωση αυτού του πολύ σπουδαίου μνημείου. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε όλο τον χρόνο που απαιτείται, ούτως ώστε όχι να έχουμε απλώς ένα αρχαίο θέατρο για τις παραστάσεις του καλοκαιριού, που βεβαίως το Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου είναι το σημαντικότερο μαζί με αυτό της Επιδαύρου, αλλά θα πρέπει να δώσουμε όλο τον χρόνο για να έχουμε μια πάρα πολύ σωστή αναστηλωτική δουλειά, ένα θέατρο το οποίο θα το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές κυρίως. Σήμερα είμαστε εδώ από το διάδρομο σε ένα οδηπορικό που κάνουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Και η αποστολή μας είναι να δούμε όλες τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή την ωραία περιπέτεια της αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων της χώρας μας. Και για μας πάνω απ' όλα είναι η προσπάθεια της, θα έλεγα, συμφιλίωσης της αρχαιολογικής κοινότητας με την ελληνική κοινωνία. Η αρχαιολογική κοινότητα είναι μια σπουδαία κοινότητα στη χώρα μας, εγώ το έχω πολλές φορές και δημόσια. Με την εμπειρία μου, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης πολλά χρόνια, θα πρέπει να σας πω ότι είναι η μόνη αδιάφθορη κοινότητα στο δημόσιο χώρο. Ενώ η χώρα κατέρεε αξιακά και στη συνέχεια οικονομικά, είναι η μόνη που κράτησαν ψηλά τις σημαίες τους, τις αξίες τους. Αλλά αυτό είχε ένα μεγάλο τίμημα, που μου είχε μια μεγάλη ρογμή, ένα ιστορικό ρήπο ανάμεσα στους αρχαιολόγους και την ελληνική κοινωνία. Σκεφτείτε δηλαδή αυτή η πατρίδα, στη διαδικασία σταδιακής κατάρρευσής της στον κύκλο της μεταπολίτευσης, που τόσο αισιόδοξα ξεκίνησε, αντί να τιμήσει μια κοινότητα που στάθηκε όρθια απέναντι σε ποικιλόνιμες πιέσεις, την εξώθησε στο άκρο του κοινωνικού φάσματος, την εξωστράκησε με τα πράγματα. Και εκείνη βεβαίως αποδέχτηκε αυτόν τον εξωστρακισμό, οχυρώθηκε, με μεγάλο τίμημα όμως, η αρχαιολογία δεν το καταλαβαίνω, εγώ που τους αγαπώ, το μελετάω όλα τη δεκαετία. Και βεβαίως το μεγαλύτερο κόστος ήταν ότι έγινε και η εχθρή του λαού.